Γεια σας. Στο προηγούμενο βίντεο κάναμε unboxing το μικρό drone Telo Iron Man Edition. Μπορείτε να βρείτε το link από κάτω, θα το βάλω, ή κάπου πάνω στην οθόνη. Αν θέλετε δείτε το βίντεο του unboxing, είναι ωραίο. Το Telo έχει δικό του application, είναι αναβάθμιση του παλιού Telo. Και μπορείτε να το βρείτε στο Play Store και λέγεται Telo Hero App. Λοιπόν, τι έκαναν τώρα με αυτό το application? Πρόσθεσαν τη Friday του Tony Stark. Greetings, recruit. I am Friday, Tony Stark's AI assistant. Ξεκινώντας, βάζει κάποιες αποστολές για να μάθεις πώς να χειρίζεσαι το Telo. Αν θέλεις μπορείς να κάνεις skip αυτές τις αποστολές, αλλά καλό είναι αν τις χρησιμοποιήσετε θα μάθετε πιο γρήγορα να χειρίζεστε τον drone. Για κάποιον που το χρησιμοποιεί πρώτη φορά, δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει drone, καλό θα είναι να κάνει τις αποστολές. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και παιδιά ή κάποιοι που δεν έχουν ξαναπετάξει drone, οπότε καλό είναι να μην κάνετε skip τις αποστολές της Friday, διότι σου μαθαίνει διάφορες κινήσεις στο application στο κινητό. Λοιπόν, το φορτίσαμε, θα προσθέσουμε την μπαταρία, πατάμε το power button. Ανάβουν κάποια λαμπάκια, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, ροζ και πράσινο, και μετά θα αναβοσβήνει το πορτοκαλί. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ενωθεί με το Wi-Fi του κινητού. Θα κατεβάσω το application, θα το ενώσω και θα πούμε σε λίγο. Θα πάμε έξω μετά να το πετάσουμε, να δούμε πόσο σταθερό είναι. Φυσικά, αν μας το επιτρέψει ο καιρός, αλλιώς θα κάνουμε πτήση μέσα στο σπίτι. Θα δοκιμάσουμε τη πτήση του Telo και τις διάφορες λειτουργίες που έχει. Ξεκινάμε στο app πάνω αριστερά, εκεί είναι τα flight modes. Cycle, 360 μοίρες, up and wait, flips, throw and go. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα βιβλίο. Πατήστε εκεί και θα σας πάει στο Beginner Guide. Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά το app, έχετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε τα missions που έχει η Friday ή απλά μπορείτε να τα προσπεράσετε. Πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα Beginner Guide, κάνοντας δεξιά σου δίνει οδηγίες πώς να ελέγχεις τον drone. Αυτό είναι πολύ καλό αν δεν θέλεις να δοκιμάσεις τα missions. Τον drone μπορεί να ενωθεί με Bluetooth ή με το gaming controller. Τελικά δεν μπορέσαμε να πάμε έξω για να κάνουμε την πρώτη μας πτήση. Έχει πάρα πολύ αέρα. Όταν έχει πολύ αέρα ούτε το Mavic σηκώνει ούτε τίποτα. Οπότε αφού είναι μικρό και μπορούμε να το πετάσουμε μέσα, θα κάνουμε πτήση indoor. Λοιπόν, εγκατέστησα το πρόγραμμα. Κάποιοι παραπονιούνται ότι στο Android δεν ανοίγει το πρόγραμμα, δεν συνδέεται το Wi-Fi. Αν το βάλεις σε flight mode και ανοίξεις το Wi-Fi, ενώνεται, σε περίπτωση που δεν ενώνεται. Εγώ το έκανα, ενώθηκε μια χαρά. Πάμε να ανοίγω το πρόγραμμα. Λοιπόν, συνδεθήκαμε. Λοιπόν, πατάμε το κουμπί take off. Κάνουμε slide. Λοιπόν, ενώ δεν έχει GPS, είναι αρκετά σταθερό. Thank you.
Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε κάποια flight modes. Το ένα είναι όσα μας χωράει βασικά να κάνουμε εδώ μέσα. Ένα που είναι διασκεδαστικό για τα παιδιά είναι τα flips. Σου βγάζει ένα κουτάκι εδώ και αναλόγως που θες να κάνει flips, τραβάς γραμμή. Το επόμενο είναι throw and go, δηλαδή το πετάς και ξεκινά αυτόματα μόνο του. Να το δοκιμάσω, ελπίζω να φύγει κανένα δάχτυλο. Λοιπόν, και το επόμενο από τα αυτά που νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε εδώ μέσα είναι το 360 μοίρες. Επιλέγεις το 360, yes, και ξεκινάει να κάνει 360 μοίρες γύρω από τον εαυτό του. Θα δοκιμάσω τώρα να το βάλω να κάνει ένα κύκλο γύρω από μένα. Δεν ξέρω αν το χωράει εδώ μέσα. Θα προσπαθήσω να μην το χτυπήσω. Πάμε. Οι. Κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα δοκιμάσουμε μέσα. Όπως το κύκλο και το up and way. Είναι η λεγόμενη drone. Την κάνω πολύ συχνά με το Mavic το 2 το Pro. Οπότε δεν μας χωράει εδώ μέσα να το κάνουμε. Άλλη φορά όταν μας το επιτρέπει ο καιρός θα βγω έξω να το δοκιμάσω και ας το δείξω. Υπάρχουν οι επιλογές του land και του hand landing. Για έναν παράξενο λόγο μου αρέσει να κάνω hand landing. Οπότε θα κάνω ένα hand landing τώρα. Και ένα κανονικό land. Ας σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε εγγραφή, πατάτε το καμπανάκι, πατάτε ένα like για να δείτε τα επόμενα μου βίντεο.